εδώ ελεύθερη ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Αυτό άκουσαν οι Έλληνες το πρωινό της 6ης Απριλίου του 1941 και έπρεπε να περάσουν 1625 μέρες μαρτυρικής κατοχής για να ξημερώσει ένα ηλιόλουστο πρωινό Πέμπτης, όταν οι καμπάνες των εκκλησιών άρχισαν να χτυπούν χαρμόσυνα, καλώντας τους Αθηναίους να ξεχυθούν στους δρόμους και να παναγυρίσουν το τέλος της γερμανικής κατοχής. Το ημερολόγιο έγραφε 12 Οκτωβρίου 1944. Η Αθήνα έως πέρσι ήταν η μοναδική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που δεν γιόρταζε την ιστορική αυτή μέρα. Από το 2015, με ειδικές εκδηλώσεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη τιμούν τη 12η Οκτωβρίου 1944. Στα πλαίσια αυτών των εκδηλώσεων εγκαινιάστηκε η έκθεση με τίτλο «Αθήνα 1940-1944, η πόλη και οι άνθρωποι της, πόλεμος, κατοχή, αντίσταση, απελευθέρωση», υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία ρίχνει φως σε ένα παραμελημένο ιστορικό ορόσημο, την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς, μέσα από πλούσιο αρχαιακό και φωτογραφικό υλικό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων στην ομιλία του τόνισε το σκοπό της έκθεσης. Η δίωξη είναι να έχει ο επισκέπτης μια όσο το δυνατόν πληρέστερη και χωρίς μονομέρειες εικόνα της κατοχικής περίοδου. Η προσπάθεια αυτή είναι εμφανής και καθόλου αξιέπαινη. Ο πρόεδρος της δημόσιας τηλεόρασης, Διονύσης Τσακνής, μίλησε για τη συμμετοχή της ΕΡΤ στη διοργάνωση της έκθεσης, όχι μόνο τώρα, αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Στα 72 χρόνια που συμπληρώνεται φέτος από την ημέρα απελευθέρωσης της Αθήνας από τον ναζιστικό ζυγό, αναφέρθηκε η αντιπεριφερειάρχης Αθηνών Ερμίνα Κυπριανίδη, αλλά και ο ιστορικός επιμελητής της έκθεσης, Μενέλαος Χαραλαμπίδης. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, στο χαιρετισμό του, σημείωσε την προσέγγιση του απλού πολίτη μέσα από την ιστορική έκθεση, αλλά και τη συνάντηση της ιστορίας με την τέχνη. Η έκθεση που εγκαινιάζουμε σήμερα αναδεικνύει σπάνιο αρχαιακό και φωτογραφικό υλικό, φωτίζοντας γνωστές και άγνωστες πτυχές της ιστορίας. Είναι όμως πολύ σημαντικό ότι η πρωτοβουλία του Αθήνα Ελεύθερη δεν απευθύνεται σε ένα κοινό ειδικών, ιστορικών ή επιστημόνων, αλλά επιχειρεί την προσέγγιση του απλού κόσμου. Στις γερμανικές αποζημιώσεις, που είναι ένα ανοιχτό θέμα για την Ελλάδα, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Βουλής λέγοντας: «Να μην ξεχνούμε ότι τα τραύματα της γερμανικής κατοχής δεν έχουν κλείσει ακόμα, καθώς παραμένει ανοιχτό, ως απαράγραπτο νομικά, ηθικά και πολιτικά, το ζήτημα των γερμανικών οφειλών και αποζημιώσεων προς τον ελληνικό λαό». Τέλος, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου ολοκλήρωσε την ομιλία του, σημειώντας τη σημασία και τη σκοπιμότητα της έκθεσης. «Αυτή τη σύγχρονη ιστορία του ελληνικού λαού τιμούμε και αναδεικνύουμε σήμερα, εκπληρώνοντας ένα χρέος μνήμης προς την πόλη των Αθηνών, αλλά και προς όλες τις πόλεις και χωριά της Ελλάδας, ιδιαίτερα προς τις μαρτυρικές πόλεις, που όρθωσαν το ανάστημά τους απέναντι στο φασισμό». Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπό την αιγίδα του οποίου διοργανώνεται η έκθεση, χαρακτήρισε την Αθήνα ως σύμβολο. «Σε αυτή την περίοδο η Αθήνα συμβόλησε διαδοχικά την πόλη του όχι. Την πόλη της εθνικής αντίστασης, με κορυφαίο εμβληματικό παράδειγμα την υποστολή της ελληνικής, της γερμανικής σημαίας, της ναζιστικής σημαίας από τον Μανώλη Γλέζο και από τον αείμνηστο Λάκη Σάντα». Ο κ. Παυλόπουλος έστειλε χειρό μήνυμα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι ενεργές και νομικά επιδιώξιμες. «Έχουμε χρέος, όχι για λόγους εκδίκησης, κάθε άλλο, αλλά γιατί το έχουμε το χρέος αυτό απέναντι στην ίδια την ιστορία. Να μην ξεχνάμε ότι οι ελληνικές απαιτήσεις και σε ό,τι αφορά το κατοχικό δάνειο και σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις είναι και νομικώς ενεργές και δικαστικώς επιδιώξιμες». Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για την ανησυχητική επανεμφάνιση του ναζισμού, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τα μορφώματα του ναζισμού τα βλέπουμε ακόμα και εδώ στην πατρίδα μας. Και μην τα υποτιμάμε. Και κυρίως δεν πρέπει να τα υποτιμά η ίδια η Ευρώπη. Γιατί εκεί τα φαινόμενα είναι εντονότερα». Ακολούθησε ξενάγη στην έκθεση από τον ιστορικό επιμελητή Μενέλαο Χαραλαμπίδη.